περιηγητικά έργα τα λέμε, γιατί τα χρησιμοποίησαν οι άλλοι, αυτοί που ταξίδευσαν. Έκανε δηλαδή εγχειρίδια ταξιδιωτικά και μας μιλάνε για όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν την περίοδο. Αλλά είναι λόγιος ταξιδιώτης. Τούτος εδώ λοιπόν είναι ένας λόγιος ταξιδιώτης. Τους ενδιαφέρουν ό,τι έχει σχέση με τα πολιτικά τεκτενόμενα κάθε φορά στην αυτή την περιοχή, του λατινικού χώρου, προφανώς του Χισχίου, έρχεται εδώ του Γαραλή, μετά μέσα από μια σειρά από πορτρέτα που κυκλοφόρησαν αμέσως μετά το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης και φυσικά στο τέλος αυτής της μεγάλης περιηγητικής, ας το πούμε, καμπής, από το μεγάλο περιηγητικού ρεύματος από τον 15ο αιώνα μέχρι τον 20ο, τι είναι αυτό που επιπλέει, τι είναι αυτό που μένει πάνω, χιλιάδες γράφτηκαν, χιλιάδες κυκλοφόρησαν, χιλιάδες διαβάσανε, τι είναι αυτό που μένει, το τοπίο το ιστορικό και ο μύθος που κρύβει από πίσω και κάθε το ιστορικό τοπίο με το μύθο του και τους ανθρώπους του τόπου, όπως μας κλείνει πια ο αιώνας. Ποιοι είναι περιηγητές, αυτούς που εμείς θα θεωρήσουμε περιηγητές. Μπορεί για τον πρόξενο που δεν κουνήθηκε ποτέ από το και έστειλε επιστολές, κάποιον που ταξίδεψε, είπαμε, και κάποιον που μας άφησε υλικό. Αυτό το υλικό λοιπόν εμείς σήμερα το ξεκινάμε, διότι ηχείως ελάβνη στον χώρο της γεωγραφικής γνώσης και της καρτογραφίας με ένα περίφημο έργο του Γκουαντερμόντι. Ο Γκουαντερμόντι είναι ένας Φραγκισκανός, ο οποίος δεν ταξίδεψε πάρα πολύ στο Αιγαίο, περίπου είναι γύρω στο 1320, και είχε την έμπνευση, είναι κάτι σαν πολιορκητικός κρυός αυτή την ιδέα, το να δημιουργήσει ένα χειρόγραφο χάρτη για τα νησιά που επισκέφτηκε και φυσικά για τη Χίο, και δίπλα να γράψει ένα κείμενο με ό,τι πληροφορία άνοιξε ο ίδιος από τις δικές του αυτοψίες και από τη θεωρητική γνώση που έχει, απίστευτη γνώση, και από ό,τι μπορεί να τον πληροφορήσουν οι άνθρωποι αν δεν πήγε σε όλα τα βουνά. Λοιπόν, ο Γκουαντερμόντι το 1420 κάνει ένα χειρόγραφο χάρτη, ο οποίος αντιγράφεται πάντα χειρόγραφα και υπάρχει σε πολλές εκδοχές. Θα δείτε εδώ στην είσοδο της βιβλιοθήκης, έχετε κάποια φαξιμίλια, δηλαδή αντίγραφα αυτών των πρωτότυπων χειρόγραφων χαρτών του Γκουαντερμόντι. Και γύρω στο 16ο αιώνα, κάποιο το κείμενο που συνοδεύει είναι λατινικά, ένας Έλληνας, άγνωστος, δεν υπέγραψε με το όνομά του, το μετέφρασε ελληνικά το κείμενο, όπου το έχουμε λοιπόν στη γλώσσα φυσικά του 16ου αιώνα, να μας λέει ότι η Χίος, εκτός από όλους τους μύθους, εκτός από την χλωρίδα που υπάρχει παντού, φρούρια την πολλά καταφαίνονται ένθεν θάλασσι ρέουσιν και κήθεν. Και λέει ότι τα ποιμούνται τη μαστίχη δέντρα και ότι υπάρχει κοινέα μονή, την οποία είναι ανώτερη της δικής μου περιγραφής, γι' αυτό δεν θα πεισέλθω όπως το λέει. Και είναι χτισμένη με μεγάλη τέχνη.